Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Όπως θα δούμε και στην εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου, σιγά σιγά έχει αρχίσει και μετατοπίζεται το ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια-βόρειο-δυτικά Βαλκάνια. Βλέπετε χαρακτηριστικά στους δέκτες σας, οπότε και μεταφέρονται ψυχρότερες αέριες μάζες στη χώρα μας. Καθώς λοιπόν αυτές οι αέριες μάζες, οι πολικές αέριες μάζες, θα αλληλεπιδράσουν με τη θάλασσα της Μεσογείου, με θερμότερες δηλαδή και υγρότερες αέριες μάζες. Παρατηρήστε λοιπόν, θα σχηματίσουν ένα βαρομετρικό χαμηλό προς τα δυτικά θαλάσσια τμήματα της Ιταλίας, το οποίο θα μετατοπιστεί από αύριο ανατολικότερα και θα επηρεάσει τη χώρα μας με βροχές, αλλά το σημαντικότερο, οι πυκνές χιονοπτώσεις ακόμη και σε παιδινές περιοχές, ιδιαίτερα της κεντρικής και βόρειας χώρας. Θα δούμε να χιονίζει όπως έχουμε ήδη πει και σε νησιά του Αιγαίου μας, οπότε λοιπόν δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή. Πάμε να δούμε όμως με τι θερμοκρασίες ξεκινάει η σημερινή μέρα. Θα δείτε λοιπόν ότι προς τη Βόρεια Ελλάδα έχει αρχίσει ήδη και υποχωρεί ο υδράργυρος. Βλέπουμε λοιπόν στο κάτω νευροκόπη της δράμας είμαστε στους 0 βαθμούς Κελσίου, συνθήκες λοιπόν παγετού και προς την Ορεστιάδα βλέπετε κάνει αρκετό κρύο, είμαστε κοντά στους 2 με 3 βαθμούς και προς την περιοχή της Φλόρινας αλλά και στα Ιωάννα είμαστε κοντά στους 0 με 2 βαθμούς Κελσίου αλλά και στο κέντρο ακόμη της Θεσσαλονίκης παρατηρήστε ότι ο υδράργυρος δεν ξεπερνά τους 4 βαθμούς Κελσίου. Συνοδεία βέβαια και πολύ δυνατών βοριάδων που έχουν αρχίσει και κάνουν αισθητή την παρουσία τους προς τη Βόρεια Ελλάδα. Στην ουσία φανταστείτε μια νοητή γραμμή από την Λάρισα και πιο βόρεια. Μέχρι εκεί αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει οι πολύ ψυχρές αέριες μάζας. Νοτιότερα όπως βλέπετε χαρακτηριστικά στους δέκτες σας επικρατούν σχετικά υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Εδώ στο κέντρο της Αθήνας είμαστε κοντά στους 12 με 13 βαθμούς. Στην περιοχή της Πελοποννήσου, στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, κάνει όμως αρκετό κρύο. Είμαστε κοντά στους 5 με 6 βαθμούς και βέβαια καλύτερες θερμοκρασιακές συνθήκες συναντούμε προς το νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο, προς την Κρήτη, την Κάσο, τη Ρόδο, το Καστελόριζο, τη Σάμο και την Άξο. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά, είμαστε κοντά στους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Δεν έχει φτάσει ακόμα η πολική αέρια μάζα σε αυτές τις περιοχές. Πάμε να δούμε όμως τώρα αναλυτικά την εξέλιξη για σήμερα Παρασκευή. Βλέπετε λοιπόν ότι τώρα νωρίς το πρωί δεν αποκλείεται να έχουμε λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές προς το Ανατολικό Αιγαίο και την περιοχή της Θράκης. Γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν ήπιες καιρικές συνθήκες με την επιδείνωση να αρχίσει να γίνεται έντονη του καιρού από το απόγευμα στα βορειοδυτικά με βροχές και χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι έχουν γυρίσει σε βοριάδες και αυτό βέβαια αιτιολογεί, δικαιολογεί και την πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, που δεν θα ξεπεράσουμε τους 7 βαθμούς. Νοτιότερα όμως θα προσεγγίσουμε τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα τις συναντήσουμε στα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας. Για την περιοχή της Αττικής, για σήμερα Παρασκευή, περιμένουμε ήπιες καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια. Θα έχουμε όμως και λίγες τοπικές συννεφιές που θα είναι περισσότερες από το απόγευμα και από τα βόρεια προς τα νότια τμήματα του νόμου. Βοριάδες και εδώ οι άνεμοι, με σταδιακή όμως υποχώρηση. Και ο υδράργυρος δεν φαίνεται σήμερα να ξεπερνά τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Στον αντίποδα τώρα, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε και εδώ ήπιες καιρικές συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, όμως, θα κάνει τσουχτερό κρύο συνοδεία πολύ ισχυρού βαρδάρι, που αυτή τη στιγμή προσεγγίζει ακόμη και τα 6 με 7 μποφόρ μέσα στο θερμαϊκό. Βλέπετε ο υδράργυρος σήμερα δεν θα ξεπεράσει στη Θεσσαλονίκη μας τους 7 με 8 βαθμούς Κελσίου, θα κάνει πολύ κρύο και θα κάνει ακόμα περισσότερο κρύο από το βράδυ και μετά. Λίγο τώρα πιο ανατολικά, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και εδώ περιμένουμε ήπιες καιρικές συνθήκες. Σε ό,τι αφορά τα καιρικά φαινόμενα, ίσως τώρα νωρίς το πρωί στη Θράκη έχουμε λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές, θα κάνει όμως και εδώ τσουχτερό κρύο. Βλέπετε χαρακτηριστικά, δεν θα ξεπεράσουμε τους 7 με 8 βαθμούς Κελσίου και εδώ βέβαια οι βοριάδες θα είναι αρκετά ενισχυμένοι στο βόρειο-βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Λίγο τώρα πιο νότια, στο νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο, εδώ περιμένουμε ήπιες καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές συννεφιές. Τώρα νωρίς το πρωί, στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου, δεν αποκλείεται να έχουμε λίγες πρόσχερες τοπικές βροχές. Και εδώ οι άνεμοι έχουν γυρίσει σε βοριάδες και γυρίζουν σιγά σιγά από τα βόρεια προς τα νότια, με τοπικά ισχυρές εντάσεις. Και ο υδράργυρος, βέβαια, βλέπετε, εδώ θα συναντήσουμε τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες στην επικράτεια, κοντά στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα να δούμε σε ό,τι αφορά την εξέλιξη. Έρχεται λοιπόν αυτό το πολύ ισχυρό κύμα κακοκαιρίας από σήμερα το βράδυ και κυρίως αύριο. Βλέπετε λοιπόν με τους χρωματισμούς. Ξεκινάει λοιπόν αυτό το βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά, νοτιοδυτικά θαλάσσια τμήματα της Ιταλίας και αύριο αλλά και την Κυριακή θα μετατοπίζει δολοένα και πιο ανατολικά και θα σαρώσει στην ουσία ολόκληρη τη χώρα. Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα είναι οι πολύ πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και σε παιδινές περιοχές και η κατακόρυφη πτώση θερμοκρασίας αλλά και οι πολύ θυελλώδεις βοριάδες μέσα στο Αιγαίο, ξεπεράσουμε ακόμη και τα 9 με 10 μποφόρ. Πάμε να δούμε τώρα τους χάρτες των χιονοπτώσεων για να έχουμε μια εικόνα. Από αύριο περιμένουμε τις χιονοπτώσεις και μετά. Παρατηρήστε λοιπόν πάνω δεξιά στους δέκτες σας επισημαίνουμε την ημέρα και την ώρα. Το έχουμε πάει ανά τρίωρο. Ξεκινάμε λοιπόν από αύριο
Τις πρωινές ώρες θα έχουμε λίγες τοπικές χιονοπτώσεις στα βόρεια τμήματα, καθώς όμως θα περνούν οι ώρες και θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι απόγευμα. Βλέπετε με τους λευκούς χρωματισμούς τα φαινόμενα θα επεκτείνονται ολοένα και σε περισσότερες περιοχές και μάλιστα θα γίνονται και πιο έντονα. Επισημαίνουμε περιοχές από το ύψος της Λαμίας και πιο βόρεια. Εκεί λοιπόν περιμένουμε πυκνές χιονοπτώσεις και μάλιστα από το απόγευμα και μετά θα έχουμε και χιονοστρώσεις. Πάμε να δούμε τώρα για την Κυριακή. Στον αντίστοιχο λοιπόν χάρτη βλέπετε χαρακτηριστικά πάνω δεξιά πάλι την ημερομηνία και βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά και τις ώρες. Θα έχουμε λοιπόν πυκνές χιονοπτώσεις την Κυριακή. Πάλι από το ύψος της Λαμίας και πιο βόρεια. Μεγάλη προσοχή και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Θα χιονίζει πυκνά από το μεσημέρι απόγευμα του Σαββάτου και υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες και για χιονόστρωση που ίσως δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα και στο Θεσσαλικό κάμπο και στην περιοχή της Λάρισας και προς το Βόλο και προς τη Λαμία. Βλέπετε χαρακτηριστικά με τους χρωματισμούς. Μάλιστα, τα φαινόμενα σιγά σιγά θα επεκταθούν και στα βόρεια τμήματα της Αττικής. Πάμε να δούμε και για τη Δευτέρα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα δείτε λοιπόν ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να υποχωρεί το κύμα χιονιά. Όπως βλέπετε στους χάρτες μας από τα βόρεια τμήματα αρχίζει και εξασθενεί αυτό το κύμα χιονόπτωσης και μετατοπίζεται πιο ανατολικά και πιο νότια. Είναι εδώ το χρονικό σημείο όπου η Αττική θα μπει πολύ καλά στο παιχνίδι των χιονοπτώσεων μαζί με την Εύβοια, μαζί με την Ανατολική Πελοπόννησο. Πυκνές χιονοπτώσεις στην περιοχή της Αττικής από τις πρωινές ώρες Δευτέρας ακόμα και στο κέντρο της πόλης. Υπολογίζουμε ότι για 2 με 3 ημέρες θα χιονίζει στο νομό Αττικής και θα έχουμε και χιονόστρωση κατά τόπους, οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Κλείνουμε λοιπόν με τον τελευταίο μας χάρτη για να δείτε την πολική αέρια μάζα με το βαθύ μπλε χρώμα που θα καλύψει μεγάλο τμήμα της χώρας μας για να έχουμε έτσι μια εικόνα για τις θερμοκρασίες που θα συναντήσουμε μέχρι και τη Δευτέρα. Στη Βόρεια Ελλάδα ο υδράγυρος δεν αποκλείεται να κατρακυλήσει ακόμη και κάτω από τους μείον 15 βαθμούς Κελσίου. Δεν φαίνεται στα βόρεια τμήματα να ξεπερνάμε τους 3 βαθμούς, όπως επίσης και λίγο πιο νότια. Βλέπετε, θα είμαστε κοντά στους 6 με 8 βαθμούς Κελσίου. Μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές στον υπηρετικό κορμό και βέβαια πιο καλές καταστάσεις θερμοκρασιακά θα συναντήσουμε μέσα στο Αιγαίο. Και εδώ όμως από το μεσημέρι της Δευτέρας και μετά θα αρχίσει η πολική αέρια μάζα να κάνει την εμφάνισή της και υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να δούμε χιονοπτώσεις ακόμη και σε παραθαλάσσια τμήματα στην περιοχή της Κρήτης, όπως είπαμε επίσης ακόμη και σε νησιά από τις Κυκλάδες και πιο βόρεια.